Τρία δίποντα. Κάτας, στηρίγματα στους οπαδούς της ΑΕΚ που θέλουν να ξαναβάλουν, να ξαναδώσουν θάρρος στην ομάδα τους. Ρόζερς. Πολύ χαμηλός σκορ αυτό το τελικό, αλλά το Ουδόλος ενοχλεί. Ουδόλος θα ενοχλήσει την ομάδα που θα κερδίσει το τρόπαιο. Ο Κάτας παίρνει το φάουλ. Ήθελε και το καλάθι, αλλά η μπάλα δεν του έκανε το χατήρι. Αφού του έκρυψε να ο Άντωνι Μπούι. Μέχρι τώρα έχει προδώσει την ομάδα του. Ασφαλώς θα προσπαθήσει να εξηλαιωθεί από εδώ και μπρος. Αν προλαβαίνει. 47-51, να και μια άστοχη βολή από την άλλη πλευρά, από τον Παναθηναϊκό, ο οποίος στο δεύτερο ημίχρονο έχει εκτελέσει μόλις δύο βολές. Αυτή είναι εδώ και εκείνη του Μποτιρόγκα στο goal foul που τον έφερε στο συνέξι. 47-51. Ο Κάτας ήταν ο πιο στόχος παίκτης πρωταθλήματος στη γραμμή. Εδώ έβαλε μία στις δύο. 47-52. Σακαλίδης. Τικούδης. Πολύ δύσκολο σου του Χατζή. Και φάουλ του Αλβέρτη στον Σακαλίδη. Πέμπτο φάουλ του Αλβέρτη. Και ένα ακόμα. Η διαφορά στους 5. Για να δούμε αν θα τη μειώσει ο Ιάκωβος Σακαλίδης. Οι 2 στις 2 βολές σήμερα. 3 στις 3. Στο πρωτάθλημα στην Α1 είχε 55% μόλις. Ο Ιβκοβιτς με την γαλάζια του γραβάτα. Σαραντα 49-52. Οι 4 συνεχόμενοι πόντοι του Τσακαλίδη μειώνουν τη διαφορά από τους 7 στους 3. Έχει ακόμα δρόμο ο τελικός. 2 λεπτά και 20 δευτερόλεπτα για το τέλος. Μποτιρόγκα θα κατεβάσει την μπάλα απέναντι στον Μπούι. Μπήκε ξανά και ο Καλαϊτζής στη θέση του Αλβέρτη για να έχει περισσότερους χειριστές στο γήπεδο ο Μπράντοβιτς. Κάτας. 10 δευτερόλεπτα. Κλείστηκε ο Κάτας, βρήκε τον Μποτιρόγκα, 2 δευτερόλεπτα, 1, κανένα. Η μπάλα θα του μείνει στα χέρια. Παράβαση 49-52, 100 δευτερόλεπτα για το τέλος. Η ΑΕΚ μπορεί ακόμα και να ισοφαρίσει αυτή την επίθεση με ένα τρίποντο, αλλά στο δεύτερο ημίχρονο δεν έχει βάλει κανένα. Έχει 0 στα 4. 3 στα 9 στο πρώτο ημίχρονο. Μπούι στον Τικούδη που πλησιάζει, κλείνεται. Κορονιός για την ισοφάρηση. 52 όλα, 1 και 30 πριν το τέλος. Από τον Άγγελο Κορονιό, ο οποίος τον βλέπετε εδώ με την σφιγμένη γροθιά ένα μέτρο πίσω από τη γραμμή του τρίποντου. Time out. Στα ίσα. Για να δούμε. Ο Παναθηναϊκός με Κάτας, Καλαϊτζή, Μποτιρόγκα, Ρότζερς και Ρέβλατσα. Η ΑΕΚ με Κορονιό, Πούι, Χατζή, Τικούδη και το Τσακαλίδη που έκανε φάουλ στον Ρέβλατσα. 1 και 21 πριν το τέλος. Τρίτο φάουλ του Τσακαλίδη και δύο βολές για τον Ζέικο Ρέβλατσα. Ευστοχή ο Ρέβρατσα και δίνει και πάλι προβάδισμα στον Παναθηναϊκό. 53-52 μπροστά ο Παναθηναϊκός με 17 πόντους από τον Ρέβρατσα. Για να δούμε. Κάθε βολή, κάθε προσπάθεια, κάθε σουτ, κάθε rebound είναι κρίσιμο από εδώ και πέρα. Σύγχρεμος ο Γιουγκοσλάβος, 2 στις 2. 1 και 18 ακόμα. Θα φέρει ξανά το μάτσα ίσα η ΑΕΚ. Τικούτης. Ο Μπούι βγαίνει και ζητάει την μπάλα για 3 πόντους. Να το σουτ της εξηλαίωσης. 55-54 από τον Άντωνι Μπούι. 1 λεπτό και 7 δευτερόλεπτα πριν το τέλος. Ο Μπούι ανύπαρκτος ως τώρα στο παιχνίδι. Ο Κάτας δίνει και πάλι προβάδισμα στο Παναθηναϊκό στα 56 δευτερόλεπτα. 55-56. Πολύ κρίσιμο καλάθι. Κορονιός Σακαλίδης. Ένα πόντο μπροστά ο Παναθηναϊκός. Τίποτα απολύτως δεν έχει κριθεί. Κανένα απολύτως προγνωστικό δεν μπορεί να γίνει. 43 δευτερόλεπτα. Μπούι ξανά. Πάλι έστωθος. Πήρε φωτιά ο Άντωνι Μπούι και πήρε φωτιά μαζί του και η κερκίδα των οπαδών της ΑΕΚ. Time out από τον Ομπράντοβιτς. Και επαναφορά τον Μποτιρόγκα, τον Ρέβρατσα. Για να δούμε ποιος θα γίνει ήρωας. Γιατί τώρα ζητούνται ήρωες. Θα υπάρξουν και αντιήρωες, αρνητικοί πρωταγωνιστές. Ο Κάτας θα δώσει την μπάλα στο πουθενά. Την κλέβει ο Χατζής, αλλά την ξανακλέβει ο Καλαϊτζής. Τρομερό λάθος αυτό ο Χατζή. Ο Παναθηναϊκός έχει την τύχη του στα χέρια του τώρα. 23 δευτερόλεπτα. Χρειάζεται 2 πόντους ο Παναθηναϊκός. Επιθετικό φάουλ του Καλαϊτζή. Βεβαίως είναι σωστό το σφύριγμα του Κουκουλεκίδη. Συγχωρήστε με που δεν είχα πει το χρόνο μέχρι τώρα πάνω στην φούρια μου.
Η ΑΕΚ έχει την μπάλα δική της, προηγείται με ένα πόντο, μένουν 19 δευτερόλεπτα και ο Παναθηναϊκός θα κάνει φάουλ. Ούτως ώστε ακόμα και αν δεχτεί δύο βολές να έχει την ευκαιρία να ισοφαρίσει. Αλλά ο Κορονιός περνάει και φτάνει σχεδόν στο lay-up. Εκεί τρέχει λίγο άγαρμα ο Ρέμπρατσα και του κάνει το φάουλ. Κάποιοι από την πλευρά της ΑΕΚ ζητούν αντιαθλητικό. Ο Ιβκοβιτς συνιστά ψυχραιμία. Δύο βολές λοιπόν για τον Άγγελο Κορονιό. 16 δευτερόλεπτα και 8 δέκατα πριν το τέλος. Για να δούμε αν θα είναι ψύχρεμος ο Άγγελος που δεν έχει κερδίσει τίποτα απολύτως στην καριέρα του εκτός από πρωταθλήματα παίδων και εφήβων στο Περιστέρι. Ήδη έβαλαν καθοριστικό καλάθι αυτό που ισοφάρισε το μάτς νωρίτερα. 58-56, αν βάλει κι άλλο πόντο η ΑΕΚ, τότε κρατάει το παιχνίδι στα χέρια της. Πάει τη διαφορά στο συν 3 και κινδυνεύει από τρίποντο. Αλλιώς όλα παίζονται. Μέσα και αυτή η βολή. 59-56 από τον Άγγελο που ήταν απόλυτα ψύχρεμος εδώ. Κάτας. Θα ψάξει το τρίποντο ο Παναθηναϊκός. Ο Κορονιός του κάνει φάουλ. 12 δευτερόλεπτα και 3 δέκατα ακόμα. Να τόσο ο Κορονιός. Ευστόξες βολές και εδώ κυνήγησε το φάουλ. Ήταν φανερό. Για να μην αφήσει τον Κάτας να σουτάρει τρίποντο. 12 δευτερόλεπτα και 3 δέκατα σε αυτό το παιχνίδι που αφενός κόβει την ανάσα. Και αφεντέρου ξαναφέρνει κόσμο στο μπάσκετ μετά το χθεσινό χάλι. Έξω η πρώτη βολή του Κάτας και εδώ ο Παναθηναϊκός έχει μεγάλο πρόβλημα πια. 12 δευτερόλεπτα, 59-56. Πανηγύρια πίσω ακριβώς από το καλάθι που εκτελεί ο Κάτας από τους φίλους Τσάκ. 59-57, πάλι θα κάνει φάλο ο Παναθηναϊκός αμέσως στον Κορονιό από τον Τζεντίλε. Και πάλι λοιπόν ο Κορονιός στη γραμμή, ένας παίκτης που στο φετινό πρωτάθλημα είχε 76% από την γραμμή. Παλιότερα άγγιζε και το 90% από τη γραμμή του φάουλ. Έχουμε νέο time out, 10 δευτερόλεπτα και 9 δέκατα πριν το τέλος. Ξανά το φάουλ του Τζεντίλε στον Κορονιό. Είναι το τελευταίο time out αφού δεν έχουν δικαίωμα να πάρουν άλλο οι δύο ομάδες. Και ο Μπράντοβιτς και ο Ιβκοβιτς, οι δύο φίλοι σχεδόν αδέρφια που σήμερα βέβαια είναι αντίπαλοι χωρίς έλεος, έχουν πάρει από 3 time out. Αναρωτιέμαι ποια είναι η εικόνα στην κερκίδα των επισήμων, εκεί όπου κάθονται παρέα Φιλίππου και Γιαννακόπουλος, ο πρόεδρος της ΑΕΚ και το αφεντικό του Παναθηναϊκού. Να τόσο ο Παύλος Γιαννακόπουλος, δεν μοιάζει να αγωνιά και πάρα πολύ, πάντως ήσυχος δεν είναι, εδώ το βλέπω. Θυμίζω ότι ο Παναθηναϊκός κέρδιζε 51-44, να και ο Γιάννης Φιλίππου, ο πρόεδρος της ΑΕΚ, λίγο πιο δίπλα. Μοιάζει έτοιμος να εκραγεί σε χαμόγελο. Φιλίππου που δεν έχει κερδίσει τίποτα, η ΑΕΚ 19 χρόνια χωρίς τίτλο. Κώστας Έξαρχος. Τελευταία άμυνα που θα παίξουν οι παίκτες της ΑΕΚ. Λογικά ο κύριος Ιβκοβιτς είπε στους παίκτες του να πιέσουν για να μην μπορέσει ο Παναθηναϊκός να κατεβάσει την μπάλα. Ζήτησε όμως να προσέξουν, όχι πάλι στο τρίποντο. Ο Κορονιός αστοχεί στην πρώτη βολή. Για να δούμε. 10 δευτερόλεπτα και 9 δέκατα. Ο Παναθηναϊκός έχει ακόμα σφιγμό. Αστοχεί και στη δεύτερη ο Κορονιός. Για να δούμε, θα κλέψει το κύπελλο τελευταία στιγμή ο Παναθηναϊκός. Τζεντίλε, το πάσιμο, πολύ άσχημο σουτ, το rebound από τον Κορονιό και το παιχνίδι τελειώνει με την ΑΕΚ, κυπελούχο Ελλάδας. Η ΑΕΚ κερδίζει το τρόπαιο, παρά τις άστοχες βολές του Κορονιού. Ο Τζεντίλε πήγε ένας εναντίον όλων να βάλει το καλάθι, αλλά είδε τον ουρανό να χάνεται από τα μάτια του αφού πετάχτηκε ο Τσακαλίδης. Ο Άγγελος Κορονιός έτρεξε και άρπαξε το rebound για να εξηλειωθεί για τις χαμένες βολές και έτσι η ΑΕΚ, της οποίας αρκετοί οπαδοί είναι ήδη στον αγωνιστικό χώρο, κατακτά τον πρώτο της τίτλο μετά από 19 χρόνια ληψιδρίας. Το 1981 πήρε το κύπελο Ελλάδος και από τότε τίποτα. Έχασε ένα σωρό τελικούς, δεν κέρδισε τίποτα. Η ΑΕΚ λοιπόν βάζει τελεία και παύλα σε δύο δεκαετίες χαμένων ευκαιριών και απογοητεύσεων. Η ΑΕΚ μετά από τον ωραιότερο τελικό που μπορούμε να θυμηθούμε κερδίζει και εμείς δίνουμε το μικρόφωνο στον Κώστα Έξαρχο που έχει τον Τούσαν Ιβκοβιτς δίπλα του. Μαζί μας έχουμε τον κύριο Ιβκοβιτς. Κύριε Ιβκοβιτς, με μετάλλιο στο στήθος, εστεμένος για πρώτη φορά στην καριέρα του στην ΑΕΚ και το τρελό πανηγύρι ξεσπά στις κερκίδες. Είναι πολλά αυτά τα 19 χρόνια. Είναι λογική η χαρά, η ανακούφιση, το ξέσπασμα των φίλων της ΑΕΚ. Η Θεσσαλονίκη αποδεικνύεται φέτος τυχερή πόλη. Αυτό το γήπεδο οπωσδήποτε αποδεικνύεται τυχερό για αυτούς, αφού ήταν μόλις η πρώτη διοργάνωση που έγινε εδώ.
Ο Κακιούζης με το κύπελο στα χέρια έχει κερδίσει μόνο το μπάσκετ εφήβων. Ο Κορονιός που είχε κερδίσει μόνο πρωταθλήματα παιδών και εφήβων με το Περιστέρι έφτασε στα 31 του. Το πρώτο νομίζω ότι λέει προς την Κερκίδα. Δεν ξέρω αν θα ακολουθήσει δεύτερο και τρίτο, αλλά πάντως το πρώτο είναι στα χέρια του και τίποτα, κανείς δεν μπορεί να το πάρει. Ο Μιούρσεπ το φυλάει, ο Μιούρσεπ και αυτός χωρίς τίτλους στην καριέρα του. Ο Ντικούδης επίσης, τίποτα απολύτως, σε αυτή την ονειρεμένη για τον ίδιο χρονιά. Ο Σάλιβαν στην Ιταλία είχε πάρει ένα κύπελο με την Κίντερ πέρσι και τίποτα άλλο. Ο Χάνσελ πάει κατευθείαν στην...